Γεια σας! Σήμερα θα κάνω ένα βίντεο εδώ στο κανάλι μου στο YouTube και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχω πάρει αυτή την απόφαση και σήμερα θα κάτσω να σας εξηγήσω όλους τους λόγους που εξαφανίστηκα από το YouTube, γιατί δεν ανεβάζω τόσο συχνά βίντεο, που είμαι, τι κάνω, τι θα κάνω από εδώ και πέρα, γιατί η αλήθεια είναι πως λαμβάνω πολλά μηνύματα σε φάση ότι η Μαρία μας παράτησε, σε έχεις παρατήσει το YouTube, άλλα μηνύματα μου λέτε ότι σας έλειψα και εμένα μου λείψατε πάρα μα πάρα πολύ και άλλα μηνύματα ρωτάνε απλά που είμαι και τι κάνω και πότε θα ανεβάσω καινούριο βίντεο. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να κάνω αυτό το βίντεο, μιας και είναι και ένας καινούριος μήνας. Μπήκε ο Δεκέμβρης λοιπόν και έρχονται τα Χριστούγεννα, η καλύτερη εποχή του χρόνου. Έτσι λοιπόν και εγώ πήρα την απόφαση έτσι δυναμικά, ας το πούμε, να ξεκινήσω και πάλι τα βίντεο. Τώρα θα μου πείτε, μα Μαρία μας έχεις πει πολλές φορές αυτό το θα ξεκινήσουμε δυναμικά και έρχονται καινούργια βίντεο και τελικά δεν το κάνεις ποτέ. Θα σας εξηγήσω ακριβώς πώς πάει το πράγμα. Όσοι είσαστε πάρα μα πάρα πολύ παλιοί στο κανάλι, θα ξέρατε ότι έχω ξεκινήσει με θεματολογία beauty αυτό εδώ το κανάλι και μου άρεσε πάρα πολύ το μακιγιάζ και η περιποίηση, που ακόμα μου αρέσει, το λατρεύω και είναι η καθημερινότητά μου το μακιγιάζ και η περιποίηση προσώπου, σώματος κτλ. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ξεκίνησα με αυτό το κομμάτι. Μετά έπιασα τα φαγητά και τα challenges και γενικότερα ό,τι βίντεο ήταν trends της εποχής. Διασκέδαζα πολύ περισσότερο με αυτό το περιεχόμενο, έτσι επέλεξα να κάνω αρχικά και τα δύο. Δηλαδή, αν θυμάστε, είχα στο πρόγραμμά μου να ανεβάζω ένα beauty video και ένα βίντεο ότι θέλω εγώ, που θα ήταν με φαγητό, challenge ή το οτιδήποτε. Και σιγά σιγά άρχισα να ξεθοριάζει το beauty από το κανάλι και να μένει περισσότερο το κομμάτι του φαγητού. Όσο εγώ συνέχισα να τρώω, έβλεπα και αλλαγές στο σώμα μου, που είναι λογικό, γιατί η αλήθεια είναι πως απολαμβάνω το φαγητό και στη ζωή μου, όχι μόνο στο YouTube. Έτρωγα πάρα πολύ, έτρωγα ωραία πράγματα τα οποία δεν μετανιώνω, το είχα χαρεί πάρα πολύ. Απλά μετά από ένα σημείο, και ειδικά τον τελευταίο καιρό, μη σας πω τον τελευταίο χρόνο, είδα ότι πήρα πάρα μα πάρα πολλά κιλά. Δεν ευθύνεται μόνο το YouTube φυσικά, γιατί όπως σας είπα και στην καθημερινή μου ζωή δεν τρώω και λίγο. Έτσι, έχω έναν έρωτα, έναν εθισμό με το φαγητό. Τέλος πάντων, πήρα μια μεγάλη απόφαση να ξεκινήσω διατροφή. Έτσι λοιπόν, όταν αυτόματα ξεκινάω διατροφή, έπρεπε να κόψω κάποια θεματολογία από το κανάλι μου, που σημαίνει ότι δεν μπορούσα να βάζω πλέον αυτά τα βίντεο με τα έτσι φαγητά που δοκίμαζα από διάφορα εστιατόρια, τα 24 hours challenges και γενικότερα έπρεπε να βγάλω λίγο το φαγητό από το κανάλι μου. Κάτι το οποίο με συναχωρούσε γιατί ήθελα να το κάνω, αλλά από την άλλη έλεγα ότι τώρα ήρθε η ώρα, Μαρία, να κοιτάξεις και λίγο τον εαυτό σου, να κοιτάξεις την υγεία σου, να κοιτάξεις να αρέσεις εσύ στον εαυτό σου, να κοιτάξεις τον καθρέφτη, στα βίντεο και να είσαι ok με αυτό και να μην λες αχ πως έχω γίνει έτσι, έχω παχύνει και τέτοια. Τέλος πάντων, οπότε αυτόματα ξέμεινα από ιδέες για βίντεο. Δεν είχα ιδέες για βίντεο, δεν ήξερα τι να κάνω. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος κακά τα ψέματα δεν έχει καθόλου έμπνευση να πει ότι α, κατεβάζω αυτή την ιδέα, θα την κάνω σε βίντεο και είμαι σίγουρη ότι θα πάει καλά. Δεν το έχω πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν και σε ένα σημείο, μέσα σε αυτό το 19, νομίζω το 20, τέλος πάντων, το 20 αν δεν κάνω λάθος, έχω χάσει και λίγο τις ημερομηνίες, αποφάσισα να πάω σε κάποιον ειδικό σύμβουλο, ας το πούμε, για βίντεο στο YouTube, κάπως έτσι μπορώ να το πω, να με βοηθήσει με ιδέες για βίντεο, τι μπορώ να κάνω και αυτά. Η αλήθεια είναι πως με βοήθησε αρκετά, αυτό έγινε πριν ξεκινήσω τη διατροφή, που έκανα τα πολλά πολλά βίντεο, θα είχατε παρατηρήσει μια εποχή που ανέβαζα πάρα πολλά βίντεο, απλά εκείνη την περίοδο ήμουν λίγο περισσότερο πιεσμένη, λίγο περισσότερο αγχωμένη, γιατί έπρεπε να ανεβάζω πολλά βίντεο και να κάνω πολλά βίντεο μοντάζ και γενικότερα καθόλου ελεύθερος χρόνος και εγώ γενικότερα δεν το έχω πολύ με την πίεση να πιέζομαι για να κάνω πράγματα τα οποία δεν θέλω ή δεν ευχαριστιέμαι ή το οτιδήποτε. Τέλος πάντων, αποφάσισα να σταματήσω να συνεργάζομαι με αυτόν τον σύμβουλο, ας το πω έτσι, και είπα ότι θα συνεχίσω μόνο μου. Εκεί είναι λίγο που πήραμε την κατρακύλα, γιατί όπως σας είπα ξεκίνησα τη διατροφή, δεν ήξερα τι βίντεο να κάνω, μετά από ένα σημείο, επειδή
δεν είναι μόνο τα βίντεο στη ζωή και δεν είναι μόνο το YouTube. Είναι και αυτό που περνάμε τώρα με τον COVID, που εγώ, να ξέρετε ότι αρχικά δεν το πήρα καθόλου καλά. Ήμουνα φουλ αγχωμένη και με αυτό το κομμάτι. Είχα στεναχωρηθεί, είχα πανικοβληθεί, μπορώ να πω. Τώρα έχω αρχίσει και ηρεμώ, δηλαδή δεν είμαι σε καμία περίπτωση όπως ήμουν στην αρχή, που όλοι είχαμε τρομάξει γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι. Τώρα λίγο πολύ όλοι ξέρουμε, προσέχουμε. Είμαι υπέρ του να φοράμε μάσκα και να προσέχουμε, εννοείται. Και εγώ προσέχω πάρα πολύ στη ζωή μου, αλλά δεν θέλω και με τίποτα να κολλήσω είτε εγώ είτε κάποιο κοντινό μου άτομο, και λίγο αυτό έτσι με άγχωνε και γενικότερα φοβόμουν. Όπως επίσης και όταν προσπαθούσα να κάνω διατροφή και έχανα αυτά τα κιλά, απ' τη μία χαιρόμουν που έχανα κιλά και βλέπω τον εαυτό μου έτσι λίγο πιο σε αυτό που ήθελα, τέλος πάντων. Αλλά επειδή, όπως σας είπα και στην αρχή, είμαι ένας άνθρωπος που ήταν εθισμένος στο φαγητό, είμαι ακόμα εθισμένος στο φαγητό, δεν περνούσα καλά. Η ψυχολογία μου ήταν στον πάτο. Ήμουνα πάρα πολύ χάλια. Μπορεί να ήταν μαζεμένα ο COVID, μπορεί να ήταν μαζεμένα τα κιλά που ήθελα να χάσω, μπορεί να ήταν μαζεμένο το YouTube μου, δεν με γέμιζε πια. Και γενικότερα όλο αυτό με έριχνε πάρα πολύ ψυχολογικά, καμία όρεξη για βίντεο. Δεν είχα καθόλου διάθεση, δεν είχα όρεξη, δεν είχα ιδέες και σιγά σιγά άρχισα και το άφηνα. Μέχρι που ξεκίνησα να κάνω live stream στο Twitch, το ξέρω ότι σας έχω κουράσει και πολλοί μου λέτε ότι θα μας παρατήσεις για το Twitch. Όχι, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να σας παρατήσω για το Twitch. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Στο Twitch πραγματικά όταν κάνω live stream με αυτά τα λίγα άτομα, που μπορεί το peak να είναι 60 άτομα ή ξέρω εγώ το λιγότερο να είναι 20 άτομα. Όπως και να έχει, κάθε φορά που κάνω live stream στο Twitch, μα κάθε φορά νιώθω λες και έχω βγει με την παρέα μου για καφέ και συζητάμε και παίζουμε παιχνίδια και μιλάμε και γενικότερα έχουμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο community, το οποίο δεν το αλλάζουμε τίποτα. Είμαι χαρούμενη κάθε φορά που κάνω live stream και το κάνω με πάρα πολύ ευχαρίστηση. Σκεφτείτε ότι σχεδόν κάθε μέρα κάνω live stream εκεί πέρα, που αν με έβαζες να κάνω σχεδόν κάθε μέρα βίντεο στο YouTube, πίστεψε με, δεν θα ήταν καθόλου ωραίο για μένα, θα γκρίνιαζα και θα έλεγα όχι, δεν θέλω και αυτά. Γιατί δεν είναι μόνο το κομμάτι του να γυρίσεις ένα βίντεο, είναι το μοντάζ. Σε κάτι που άμα το πιάσουμε δεν έχω εξελιχθεί και πάρα πολύ και μου το λέτε κι εσείς ότι δεν έχω εξελιχθεί στο κομμάτι του μοντάζ. Όλα τα κάνω μόνη μου, δεν έχω βοήθεια από πουθενά, οπότε δεν ξέρω πώς να κάνω κάποια πράγματα τα οποία είναι έτσι λίγο πιο διαφορετικά και λίγο πιο διασκεδαστικά μέσα σε ένα βίντεο. Δεν έχω εξελιχθεί, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν θέλω να σας πω ότι θα προσπαθήσω και ότι θα κάνω καλύτερο μοντάζ ή θα κάνω καλύτερα βίντεο και αυτά, γιατί δεν ξέρω πραγματικά τι θα γίνει στο μέλλον. Ας πούμε, έχω στο πλάνο να κάνω κάποια βίντεο το μήνα, δηλαδή τουλάχιστον να βάζω ένα βίντεο το μήνα, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι σε τα super duper wow και δεν μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα είναι κάτι τέλειο και θα έχουμε διαφορετικό μοντάζ. Τέλος πάντων. Εν τω μεταξύ, πιστεύω ότι πάω από το ένα θέμα στο άλλο, ότι τα έχω μπερδέψει και τα έχω κάνει σαλάτα μέσα στο κεφάλι μου και ελπίζω να μην σας έχω μπερδέψει. Η αλήθεια είναι πως τα έχω γράψει, έχω γράψει κάποια πράγματα που ήθελα να σας πω σε ένα τετράδιο για να έχω ένα πλάνο, αλλά νιώθω ότι πάω από το ένα θέμα στο άλλο. Τέλος πάντων, να δούμε πώς θα καταλήξει αυτό το βίντεο. Θα γυρίσω πάλι λίγο στο Twitch, γιατί θέλω να συγκρίνω λίγο το Twitch με τα σχόλια που παίρνω σε μερικά βίντεο στο YouTube, τα οποία εντάξει, μπορεί να είναι απειροελάχιστα, να είναι ένα με δύο σχόλια, ξέρω εγώ, σε κάθε βίντεο ή σε κάθε τρία βίντεο. Απλά αυτό το λίγο αρνητικό vibe που έπαιρνα ή και ακόμα και τώρα παίρνω από τα βίντεο μου στο YouTube δεν με βοηθούσε σε όλη την χάλια ψυχολογική κατάσταση που είχα όλο αυτό το διάστημα, και το θετικό vibe που παίρνω από το Twitch είναι αυτό που με κάνει να θέλω να συνεχίσω και να συνεχίσω και να συνεχίσω και να κάνω περισσότερα live stream και διαφορετικά πράγματα, και γενικότερα βρίσκω συνέχεια καινούργιες ιδέες και καινούργια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε σε live stream στο Twitch. Έχω σημειώσει κάποια από αυτά εδώ πέρα. Ας πούμε, στο Twitch δεν φοβάμαι να μιλήσω. Είμαι 100% ο εαυτός μου, λέω ό,τι μου κατέβει στο κεφάλι και ξέρω ότι κανένα από τα παιδιά δεν θα με κρίνει. Και αν με κρίνει, θα είναι σε φάση χαβαλέ, θα κάνουμε πλάκα, δεν θα παρεξηγηθώ. Δεν θα το πάρω κάπως, γιατί ξέρω ότι είναι άτομα τα οποία μπαίνουν κάθε μέρα στα live μου και είναι όπως θα στο έλεγε, ας πούμε, η κολλητή σου, ο κολλητός σου, που δεν θα παρεξηγιώσουν
γιατί ξέρεις ότι το λέει για πλάκα. Οπότε δεν φοβάμαι καθόλου να εκφραστώ ακριβώς όπως θέλω στο Twitch. Δεν φοβάμαι να πω ότι δεν ξέρω και τα τέλεια αγγλικά. Όπως εδώ, ας πούμε, θα προσπαθήσω να προφέρω ένα προϊόν και θα το σκοτώσω και θα μου πούνε κάτω στα σχόλια που λέει ο λόγος: α, δεν ξέρεις αγγλικά, είσαι άχρηστη ή δεν ξέρω εγώ το άλλο. Φανταστείτε ότι στο Twitch το τρολάρω συνέχεια και ότι είναι σήμα κατά τεθέν πλέον να κοροϊδεύουμε όλη αυτή την κατάσταση με το ότι δεν είμαι τέλεια στα αγγλικά. Ας πούμε, ένα κομμάτι είναι και αυτό. Όπως επίσης, είμαι νουμπάκι σε όλα τα games. Άμα δεν ξέρετε τι σημαίνει νουμπάκι, σημαίνει ότι δεν είμαι καλή στο να παίζω παιχνίδια. Παρόλο που δεν είμαι τόσο η pro player, ξέρω εγώ, η καλύτερη στα παιχνίδια, και όμως κάθονται και με βλέπουν και κάνουμε συζήτηση και περνάμε πολύ ωραία. Αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι ο λόγος που έχω επιλέξει περισσότερο το Twitch είναι ξεκάθαρα γιατί όλοι με δέχονται για αυτό που πραγματικά είμαι και δεν κρίνουν τα πάντα πάνω μου, είτε ότι πάχινες, είτε ότι δεν κάνεις καλό μοντάζ, είτε το οτιδήποτε. Και γενικότερα εγώ ήθελα ένα θετικό πολύ vibe στη ζωή μου, γιατί το χρειαζόμουν, να δεν ήμουν πολύ καλά και με βοήθησε πάρα πολύ το Twitch σε αυτό. Τώρα θα μου πεις, Μαρία, μα καλά, θέλεις να σου χαϊδεύουν τα αυτάκια και να σου λένε πόσο καλή είσαι σε όλα και ότι όλα είναι τέλεια και ρόδινα στη ζωή? Όχι, σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό έκατσα και μάζεψα και όλα τα σχόλιά σας στο YouTube που μου είπατε, π.χ. για το μοντάζ, για τις ιδέες, για τα βίντεο και όλα αυτά. Γι' αυτό έκατσα και το σκέφτηκα και θα προσπαθήσω, είπα ξανά, το τονίζω, να κάνω κάτι καλύτερο σχετικά με αυτό. Αυτά πάνω κάτω με αυτό το βίντεο. Αυτά γινόντουσαν off camera και όσο δεν ανέβαζα βίντεο. Θέλω να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια, θέλω να μου πείτε τι θέλετε να βλέπετε από εμένα, γιατί πραγματικά δεν ξέρω τι να αρχίσω να ανεβάζω. Είναι μια φάση που έχω σταματήσει τη διατροφή, ναι, δεν κάνω διατροφή πλέον, έχω χάσει κάποια κιλά, φοβάμαι συνέχεια κάθε μέρα ότι θα πάρω τα κιλά πίσω, θέλω να κάνω βίντεο με φαγητά αλλά χωρίς να ξεφύγω πάλι. Είναι όλα ένα χάος μέσα στο κεφάλι μου. Τέλος πάντων, πραγματικά θα με βοηθήσετε αν μου πείτε ιδέες για βίντεο που θα θέλετε να δείτε από εμένα. Πραγματικά, ποια βίντεο σας αρέσουν περισσότερο να βλέπετε γενικότερα στο YouTube, αν μπορώ να κάνω κάτι παρόμοιο. Θα προσπαθήσω, όπως σας είπα, να ανεβάζω ένα βίντεο την εβδομάδα. I promise, δεν σας ξεχνώ. Εννοείται πως με το YouTube ξεκίνησα και με το YouTube συνεχίζω και το YouTube αγαπάω πάρα μα πάρα πολύ. Οπότε ναι, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, ελπίζω να είστε εκεί, φιλάκια πολλά σε όλους, να περνάτε τέλεια, υπομονή, κουράγιο, όλα θα περάσουν, θετική ενέργεια και πολύ πολύ αγάπη. Μουα, bye!